Έγινε το λάθος. Να ο Καστίγιο μόνος του στην περιοχή. Απέναντι στον Εμπέτε πάει να πλασάρει κόρνερ. Ριβάλντο για τον Οκά. Πάει να περάσει τα κουνάκια τον Καστίγιο. Τέτα τέτ. Περνάει. Βγαίνει ο Εμπέτε και θα μπλοκάρει. Μόρις. Κόβει ο Κάς και φεύγει ο Καστίγιο στην κόντρα. Και ο Ριβάλντο δίπλα του. Με ανοιχτή την άμυνα. Καστίγιο απέναντι ο Μάριτς. Ο Καστίγιο για το Μάριτς. Το σούτ του Μάριτς δεν μπορεί. Ούτε ο Ριβάλντο μετά. Νίλσον. Η σέντρα του στην περιοχή. Πάει να περάσει ο Παπαδόπουλος. Παίζεται λέει ο Κασναφέρης σε αυτή τη φάση. Ξανά κοιτάξτε. Την παλιά από τον Νίλσον. Στην περιοχή πάει ο Ανατολάκης με τον Παπαδόπουλο. Με αρκετό χώρο πριν κλειστεί. Πάει να περάσει για τον Οκά. Κάνει το γιστό. Στην περιοχή του πλασάρι τον Εφέτε. Πάει να περάσει και βρει τον ύπνο δεξιά που θα κάνει καλά τη σέντρα. Έρχεται από την άλλη ο Ιβάνσιτς και εκπληκτική επέμβαση του Νικοπολίδη που κρατάει το 0 για τον Ολυμπιακό. Να ο Τζόρτζεβιτς ζητάει στήριγμα στο Ζεβλάκοφ. Δεν το βρίσκει και πάει μόνος του να κάνει τη σέντρα για τον Μπόρχα. Η κεφαλιά του Μπόρχα και το Ριβάλντο να εκτελεί. Ψηλά, από κοντά ο Στολτίδης δεν μπορεί. Ξανά ο Στολτίδης, πάλι δεν μπορεί. Όπω τι έγινε. Κόβει ο Κούμας και ψάχνει να βρει το Σαλπικίδη μπροστά. Με τον Ανατολάκη σε καλύτερη θέση να ελέγχει τη φάση και την μπάλα. Επιμένει όμως ο Σαλπικίδης, κερδίζει και τώρα τα δύσκολα. Το πλασέ από τον Παπαδόπουλο, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. 0-1 για τον Παναθηναϊκό και το γλέντι στον πάγκο των Πρασίνων. Σε αυτή την απροσεξία και απέναντι του Ανατολάκη γυρίζει ο Σαλπικίδης έξυπνα στον Παπαδόπουλο και αυτός δεν έχει πρόβλημα απέναντι στον Νικοπολίδη να τον νικήσει και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ζούνα Βικτόρια Μπουσκάδα. Είναι μια νίκη την οποία κυνηγήσαμε, ψάξαμε. Τραβαχάδα, την οποία, ante un gran rival. Για την οποία δουλέψαμε απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Con esa porción de suerte necesaria para definitivamente ganar. Με το ποσοστό τύχης που χρειάζεσαι για να μπορείς τελικά να είσαι ο νικητής. Δεν νομίζω ότι η ομάδα έδειξε και στα 90-92 λεπτά πόσο κράτησε το μάτς ο διαιτητής. Ότι είχε άσχημη λειτουργία είτε στον αμυντικό τομέα είτε στον επιθετικό. Φτιάξαμε τις φάσεις που είναι δύσκολο να φτιάξεις 6 πολύ καθαρές ευκαιρίες. Δεν απειληθήκαμε εκτός από τη φάση του 75.